Κύριε Παπα-Νικολάου, ξεκίνησαν οι εγγραφές στα Λύκεια και να μας πείτε ποια είναι η τελική ημερομηνία και πώς είναι η προσέλευση. Κοιτάξτε, ξεκίνησαν οι εγγραφές, δυστυχώς και πάλι ξεκίνησαν, ας πούμε, τελευταίες μέρες του Ιουνίου. Ξέρετε ότι από Δευτέρα τα σχολεία είναι κλειστά και αυτό δημιουργεί ένα μεγάλο πρόβλημα. Ουσιαστικά είχαμε δύο μόνο ενεργές μέρες για να υποστηρίξουμε τους γονείς, γιατί έτσι όπως είναι η διαδικασία, πολλοί γονείς χρειάζονται υποστήριξη για να ολοκληρώσουν τη διαδικασία. Αλλά και τα σχολεία χρειάζονται κάποια έγγραφα πέρα από την ηλεκτρονική διαδικασία της εγγραφής, προκειμένου οι διευθυντές να επιβεβαιώσουν τις εγγραφές. Και προσέξτε, προκύπτει μια ανακολουθία. Δηλαδή, εμείς τώρα πρέπει να επιβεβαιώσουμε εγγραφές που θα φανούν ηλεκτρονικά και αρκετοί γονείς δεν θα έχουν εμφανιστεί καν να φέρουν τα σχετικά έγγραφα, να έχουν υπογράψει τις υπεύθυνες δηλώσεις και όλα αυτά. Αναγκαζόμαστε και το κάνουμε χωρίς να έχουμε δει τα έγγραφα. Και αυτό πώς θα γίνει, δηλαδή, μετά από τη στιγμή που τη Δευτέρα τα σχολεία είναι κλειστά? Κοιτάξτε, εμείς Δευτέρα και Τρίτη, 10 με 12.30, έχουμε κανονίσει με λίγους συναδέλφους που προσφέρθηκαν θελοντικά να είμαστε ανοιχτά και να βοηθήσουμε τους γονείς που έχουν πρόβλημα. Μετά πάλι την Πέμπτη που το σχολείο εφημερεύει και κάθε Πέμπτη. Αλλά βέβαια την Παρασκευή, 5 του μήνα, σταματάνε οι εγγραφές. Mm-hmm. Και αυτό επίσης είναι ένα μεγάλο πρόβλημα για τα ΕΠΑΛ, ειδικά για τα ΕΠΑΛ, γιατί τα ΕΠΑΛ για να συμπληρώσουν τμήματα ειδικότητας χρειάζονται ένα ελάχιστο αριθμό μαθητών. Αν δεν έχει συμπληρωθεί αυτός ο αριθμός μαθητών, δεν εγκρίνεται το τμήμα και συνεπώς και το Σεπτέμβριο στις συμπληρωματικές εγγραφές δεν μπορούμε να κάνουμε εγγραφές. Γι' αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό οι μαθητές, ειδικά των ειδικοτήτων, να κάνουν έστω την ηλεκτρονική εγγραφή τους τώρα, μέχρι τις 5 δηλαδή, στην κανονική περίοδο των εγγραφών. Δηλαδή, με βάση τις εγγραφές δηλαδή, θα ανοίξουν τα ανάλογα τμήματα. Βέβαια. Δηλαδή, αν το κάθε τμήμα δεν πιάσει τον ελάχιστο αριθμό μαθητών. Και τα παιδιά αυτά τα οποία ανήκουν στην κατηγορία των ελάχιστων, τι θα απογίνουν, δηλαδή, τι θα κάνουν, θα αναγκαστούν να αλλάξουν ή τι θα γίνει? Ευτυχώς μέχρι τώρα κάνουμε την εξής διαδικασία. Κάνουμε έτοιμα για έγκριση, το Σεπτέμβριο για έγκριση κατ' εξαίρεση ολιγομελούς τμήματος. Και επειδή είναι νησιά, μας τα περνάνε. Αλλά γιατί να πηγαίνουμε παρακαλώντας όταν υπάρχουν οι μαθητές? Δηλαδή, υπάρχουν οι μαθητές, έχουν αμελήσει να κάνουν την εγγραφή τους, δεν εγκρίνεται το τμήμα και πρέπει να κάνουμε διαδικασίες για έγκριση ολιγομελούς, ενώ επί της ουσίας δεν είναι ολιγομελές. Δεν ακούγεται λίγο παράξενο? Οι γονείς έρχονται εδώ, καταθέτουν τα χαρτιά. Έρχονται, υπάρχει μια ροή όπως βλέπετε χτες και σήμερα. Ενημερώσαμε, στείλαμε mail κτλ. Αρκετοί γονείς έρχονται, αλλά σε σχέση με τον αριθμό των μαθητών του σχολείου είναι πολύ λίγοι. Αυτή είναι η αλήθεια. Άρα μέχρι τις 5 Ιουλίου θα μπορούν να έρχονται εδώ. Μέχρι τις 5 Ιουλίου μπορούν να κάνουν τουλάχιστον ηλεκτρονική εγγραφή και Δευτέρα και Τρίτη, όπως και Πέμπτη, θα υπάρχει υποστήριξη και στο σχολείο. Αυτό. Όσον αφορά να μας πείτε και το εσπερινό ΕΠΑΛ τελικά έχει οριστικοποιηθεί. Λοιπόν, να πούμε και τα καλά νέα τώρα που εμφανίστηκαν με το άνοιγμα των εγγραφών. Καταρχήν, στο ημερήσιο ΕΠΑΛ έχουμε ειδικότητα ψυκτικού, γιατί ενδιαφερόντουσαν πάρα πολύ και παλιοί μαθητές μας και επαγγελματίες να έχουν αυτό το πτυχίο. Άρα, φέτος θα μπορέσουν μαθητές που έχουν αποφοιτήσει από το τμήμα μηχανολογίας να γραφτούν. Και από παλαιότερα, έτσι. Ναι, θα μπορούν να γραφτούν απευθείας στην τρίτη τάξη για να πάρουν ένα πτυχίο ψυκτικού. Αυτό νομίζω είναι κάτι που καλύπτει μια ανάγκη της τοπικής κοινωνίας. Θα μπορούν να έρθουν και επαγγελματίες οι οποίοι απλά δεν έχουν το συγκεκριμένο πτυχίο και μπορούν να έρθουν να το πάρουν. Ακριβώς, μπορούν να έρθουν και επαγγελματίες εφόσον δεν λειτουργεί ακόμα τέτοια ειδικότητα στο εσπερινό ΕΠΑΛ. Γιατί το άλλο καλό νέο είναι ότι, όπως είχαμε ξαναπεί σε προηγούμενη συνάντησή μας, ιδρύθηκε επιτέλους στο εσπερινό ΕΠΑΛ που το ζητούσαν πολλοί επαγγελματίες, ειδικά στον χώρο των μηχανολόγων και ηλεκτρολόγων ηλεκτρονικών. Θα έχει δύο ειδικότητες, μηχανολόγων και τομέας ηλεκτρολογίας και ηλεκτρονικής. Φέτος θα έχουν ανοίξει η πρώτη λυκείου και η δευτέρα λυκείου. Του χρόνου θα ανοίξει αντίστοιχα και η τρίτη λυκείου. Αναμένουμε τώρα τη διαδικασία να οριστεί η διευθυντή. Είναι ο διευθυντής, ναι, αυτό θα... Είναι μια διαδικασία που θα κάνει δευτεροβάθμια, δεν το γνωρίζουμε, δεν ξέρουμε ποιοι θα ενδιαφερθούν. Τη διαδικασία θα την αποφασίσει δευτεροβάθμια εκπαίδευση, πιθανόν να πάρουν από τους υπάρχοντες πίνακες. Υπάρχει το ενδιαφέρον από μαθητές, κύριε Παπα-Νικολάου? Τουλάχιστον αυτό το μήνυμα είχαμε τόσο καιρό και γι' αυτό επιδιώξαμε να ιδρυθεί το εσπερινό ΕΠΑΛ και πρέπει να πω ότι σε αυτό υπήρξε πολύ σημαντική συνδρομή του Δήμου, mm-hmm. που έκανε τη σχετική γραφειοκρατική διαδικασία και πολύ σημαντική και υποστήριξη της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και της περιφέρειας στη Σύρο, όπου τώρα είναι ο κύριος Παπαδομαρκάκης, βοήθησαν πάρα πολύ στο να ιδρυθεί αυτό το εσπερινό ΕΠΑΛ που θα καλύψει πολλούς επαγγελματίες του νησιού μας, οι οποίοι πηγαίνοντας σε
νυχτερινές τάξεις γενικού λυκείου δεν μπορούσαν να πάρουν πτυχίο. Ενώ οι άνθρωποι χρειαζόντουσαν πτυχίο. Αυτούς θα τους καλύψει αυτή την ανάγκη. Πάρα πολύ ωραία. Και το εγγραφές και το εσπερινό, πάλι να μας πείτε, αυτές έχουν ξεκινήσει και μέχρι πότε είναι? Ίδια ακριβώς διαδικασία. Απλά δεν θα μαζευτούν τα χαρτιά τώρα, γιατί δεν υπάρχει και το απαραίτητο προσωπικό, δεν υπάρχει διευθυντής ακόμα κτλ. Αλλά η ηλεκτρονική αίτηση πρέπει να γίνει για να λειτουργήσουν τα τμήματα. Από ό,τι γνωρίζω από τη Ρόδο έχουν βάλει. Κάποιους ελάχιστους αριθμούς που χρειάζεται. 10 μαθητές σε κάθε τμήμα, αλλά και με 5-6 μαθητές, σαν ολιγομελές θα το εγκρίνουν. Είναι πρώτη χρονιά, δεν υπάρχει περίπτωση να μην το εγκρίνουν. Θα υπάρξει μια ανοχή σε αυτό.